Ως ΕΤΕΚ αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της θερμικής άνεσης στα σχολικά κτίρια. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Επίσης, χαιρετίζουμε την πρόθεση του Υπουργείου για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων, το οποίο είναι μια κίνηση προς την ενεργειακή εξοικονόμηση. Ωστόσο, όσον αφορά την τοποθέτηση κλιματιστικών και μάλιστα κλιματιστικών διαιρεμένου τύπου, που είναι η κρατούσα τάση και είναι και αυτό που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στα σχολικά κτίρια, εδώ θέλουμε να διαφοροποιήσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι αυτή αποτελεί μια καθαρά πολιτική απόφαση, η οποία στερείται από οποιαδήποτε επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση. Τα κλιματιστικά διαιρεμένου τύπου δεν επιτρέπουν την ανανέωση του αέρα. Ψύχουν την αέρα εσωτερικά, χωρίς να επιτρέπουν την εισαγωγή νοπού αέρα στο εσωτερικό των κτηρίων. Και αυτό είναι απαγορευτικό δεδομένου του μεγάλου αριθμού μαθητών έναντι των τετραγωνικών μέτρων της αίθουσας. Δηλαδή, έχουμε περίπου 25 μαθητές στα 50 τετραγωνικά, δηλαδή ένα μαθητή ανά δύο τετραγωνικά. Τέτοιοι χώροι δεν μπορούν να κλιματιστούν με στοιχεία διαιρεμένου τύπου, με μονάδες κλιματιστικά διαιρεμένου τύπου. Απαιτούν συστήματα HVAC που είναι ολοκληρωμένες προθέσεις και πρακτικά μη εφαρμόσιμες στα σχολεία της Κύπρου λόγω των γεωμετρικών και άλλων χαρακτηριστικών. Η πρόθεση και η πρόταση του ΕΤΕΚ αλλά και της Διευρυμένης Επιτροπής που είχε συνεδριάσει εκτεταμένα πέρσι και αποτελείται και από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Μηχανίας, το Υπουργείο Εργασίας, εκπροσώπους της ΑΕΚ, εκπροσώπους των κρατικών πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ, εκπροσώπους του ΕΤΕΚ, αλλά και εκπροσώπους της Συντηρητικής Επιτροπής Σχολικών Κτηρίων, έχει καταλήξει σε μια σειρά από μέτρα εναλλακτικής ανακαίνησης, αναβάθμισης των σχολικών κτηρίων, τα οποία είναι και πιο λειτουργικά και πιο άμεσα και μικρότερου προϋπολογισμού. Και συγκεκριμένα, για να είμαστε σαφείς, οι προθέσεις και οι κοστολογήσεις του Υπουργείου είναι να καταναλώσει, να σπαταλήσει περίπου 100 εκατομμύρια για την αναβάθμιση του φορτίου, του ηλεκτρικού φορτίου, την ανανέωση της εγκατάστασης των σχολείων και την τοποθέτηση των κλιματιστικών. Εμείς προτείνουμε την χρησιμοποίηση 60 εκατομμυρίων και μάλιστα σε ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα τριετίας, δηλαδή εντός τριών χρόνων, να έχουμε να ανακαινήσει πλήρως όλων των κτηριακών απόθεμα των σχολικών κτηρίων με έναν προϋπολογισμό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ανά έτος, έτσι ώστε να έχουμε κτίρια τα οποία θα διαθέτουν 4 ανεμιστήρες οροφής, σύστημα νυχτερινού δροσισμού, κατάλληλα σκίαστρα, θερμομόνωση και κατάλληλη φύτευση. Αυτά τα μέτρα είναι υπεραρκετά για να έχουμε μια μείωση της θερμοκρασίας και των συνθηκών άνεσης, βελτίωση των συνθηκών άνεσης κατά περίπου 6, 7 ή και 8 βαθμούς Κελσίου, που πρακτικά σημαίνει ότι τα μέγιστα θερμοκρασιακά επίπεδα που εμφανίζονται κατά τους μήνες του Μαΐου, Ιουνίου και αρχές του Σεπτεμβρίου και αγγίζουν τα 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, αυτά μπορεί να μειωθούν κοντά ή εντός των ορίων θερμικής άνεσης. Από εκεί και πέρα, αν κριθεί απαραίτητο να κλιματίσουμε είτε με διαιρεμένου τύπου, είτε με άλλο σύστημα, με μικρότερα συστήματα, για μικρότερη περίοδο, για λιγότερες ώρες, δεν είμαστε αρνητικοί και είμαι σίγουρος ότι τα υπόλοιπα 40 εκατομμύρια που υπολείπονται από το συνολικό budget που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο είναι ικανά να καλύψουν αυτές τις οποιασδήποτε περιπτώσεις μπορούν να συμβούν. Κύριε Διχαρή, το σχέδιο που προτείνετε εσείς για όλη την χρονική χρονιά της θερμικής άνεσης, δηλαδή και το χειμώνα, να μειώσει την χρήση θέρμανσης. Μάλιστα. Να πούμε ότι καταρχήν δεν είναι πρόταση δική μας, είναι πρόταση Διεπιστημονικής Επιτροπής περιλαμβανομένων και του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Υγείας. Και να πούμε ότι αυτά έχουν καταγραφεί προ-COVID. Οι συνθήκες μετά COVID είναι ακόμα πιο έντονες και πιο σαφείς για μέτρα και υπάρχουν και σχετικά σημεία που να αναφέρει ο συνάδελφος ο Απόστολος ο Μιχόπουλος. Ναι, η απάντηση είναι ναι, μπορούμε με αυτά τα μέτρα να έχουμε θετική συνεισφορά και μείωση του φορτίου και το χειμώνα. Δηλαδή οι μονώσεις και οι σωστές παθητικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν θα έχουν μείωση και της κατανάλωσης του πετρελαίου. Στο σημείο αυτό, σε ενίσχυση των συμπερασμάτων τα οποία κατέληξε η Διεπιστημονική Επιτροπή, θα ήθελα να προσθέσω την τελευταία οδηγία, η οποία έχει εκδοθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ακριβώς μία εβδομάδα, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών
και πρόληψη των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, του COVID-19, υπάρχει ένα ειδικό τεύχος το οποίο αναφέρεται στα μέτρα προστασίας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται στα σχολικά κτίρια και ειδικότερα στα κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές κάτω των 18 χρονών. Μιλούμε δηλαδή κατεξοχή για τα σχολικά κτίρια για τα οποία συζητούμε σήμερα στην Κύπρο. Οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και οι κατευθύνσεις τις οποίες δίδει πλέον είναι να, σε περίπτωση που υπάρχουν συστήματα κλιματισμού, όπως τα γνωρίζουμε, να απενεργοποιηθούν, να χρησιμοποιούνται παθητικά συστήματα και να γίνεται πλήρη ανανέωση και συνεχή ανανέωση του αέρα μέσα στις αίθουσες, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε τις ενδογενείς λοιμώξεις, τη μετάδοση δηλαδή του ιού μεταξύ ενδεχομένων φορέων σε υγιή άτομα τα οποία έχουμε μέσα στην αίθουσα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι πέρα από την διεπιστημονική μελέτη, οι νέες κατευθύνσεις εντείνουν και ενισχύουν αυτή στην κατεύθυνση υλοποίησης παθητικών μέτρων και σε καμία περίπτωση υλοποίησης των μηχανικών μέτρων του κλιματισμού τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Καταληκτικά να πούμε ότι θεωρούμε τα μέτρα που προτείνει η Διεπιστημονική Επιτροπή και πιο άμεσα και πιο οικονομικά και πιο υγιή και με μειωμένα λειτουργικά έξοδα και με μειωμένα έξοδα συντήρησης και είναι μέτρα που συμβαδίζουν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τις καλές πρακτικές, αλλά να τολμήσω να πω και με την οδηγία και την προκήρυξη του Προέδρου για κλιματική αλλαγή που θεωρεί ότι αναφέρει ότι η Κύπρος θα προστατήσει προς αυτήν την κατεύθυνση στον χώρο της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου.